επικοινωνίας. Θέλω να σας πω ότι, να σας διαβεβαιώσω ότι όπως πολύ σωστά είπατε, το κάθε τι είναι αποτυπωμένο στα συστήματά μας εδώ στην Πρωτοβάθμια. Θέλω να γνωρίζετε ότι η όλη πληροφορία αποτυπώνεται λεπτομερώς και μεταβιβάζεται εγκαίρως στα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να ξέρετε ότι πάλι εδώ, αλλά και τα μέλη του ΠΙΣΠΕ εργάζονται σκληρά ανηθυμερών για να κάνουν με βάση διαφάνεια και κριτήρια αξιοκρατίας την κατανομή με βάση τα νούμερα που έχουμε από τα Υπουργεία. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και αγαπητοί γονείς και οι τοπικές μας κοινωνίες, εμείς εκτελούμε τις εντολές του Υπουργείου Παιδείας, δεν διορίζουμε ανθρώπους, είμαστε εδώ διοικητικοί προϊστάμενοι. Παρόλα αυτά, γνωρίζετε ότι υποδεχτήκαμε τους συναδέλφους αναπληρωτές της πρώτης φάσης, κάναμε όσο πιο γρήγορα γινόταν τις διαδικασίες, μάλιστα μπαίνουμε και σε πιο ιδιαίτερες έτσι, προσωπικές, ανθρώπινες ιστορίες, προσπαθώντας να επιληθούν κάποια ζητήματα προς όφελος και των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη και εμείς αγωνία και στέλνοντας συνέχεια το μήνυμά μας επιτακτικά για το γρήγορο, όσο το δυνατόν πιο γρήγορο της β' φάσης. Έχουν αποτυπωθεί όλα τα κενά, επίπεδο γενικής αγωγής, κάλυψη ολοημέρου, ειδικής αγωγής για παράλληλες. Προς το παρόν λειτουργήσαμε με βάση την τοπολογία και την οδηγία δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας ένας εκπαιδευτικός παράλληλης ανά τμήμα και όχι ανά μαθητή. Είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε αυτή την οδηγία γραπτός και πάνω σε αυτό πράξαμε στο ακέραιο το καθήκον μας. Περιμένουμε και εμείς για τη δεύτερη φάση. Ζητούμε από τους γονιούς να έχουν εμπιστοσύνη και αμέσως μόλις έρθει και το δεύτερο κύμα των ανθρώπων μας να τοποθετηθούν από εμάς γρήγορα στα σχολεία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις, θέλω να πω ότι εισηγήθηκα με την ανάληψη δικής μου υπηρεσίας μέσα στο καλοκαίρι για τη διατήρηση της λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων. Θέλω να πω ότι τα περισσότερα, κατά 99% από αυτά, έτσι φαίνεται ότι ξεκινούν, εκτός από μία περίπτωση στον Τραπανιά που γνωρίζετε, που όμως είναι πολύ πιο. Εξηγείται πάρα πολύ απλά αυτό πώς έχει γίνει και θα το συζητήσουμε παρακάτω. Θέλω να σας πω ότι ιδρύσαμε τρία νέα καινούργια τμήματα σπάσαμε δηλαδή τμήματα. Για παράδειγμα, το νηπιαγωγείο Καλουδιανών, το οποίο λειτουργούσε σε απομακρυσμένο χωριό της ενδοχώρας της Κισάμου, τώρα θα έχει δύο τμήματα νηπιαγωγείου. Το δημοτογείο της Νέας Κειδονίας, που λειτουργούσε, δεν θα λειτουργούσε το τμήμα ένταξης γιατί είχε μόνο ένα παιδάκι, τώρα θα λειτουργήσει κανονικά με δύο τμήματα και τμήμα ένταξης. Και το Δημοτικό Σχολείο Αλικιανού, το τελευταίο προχτές, πάρθηκε η απόφαση και πάλι να λειτουργήσει με δύο τμήματα. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.